Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με το πώς πολλές φορές το μυαλό μας κάνει manifest, δηλαδή διαχειρίζεται τα προβλήματά μας ε, με τρόπους οι οποίοι νομίζουμε πως είναι ιδανικοί και νομίζουμε ότι μας επιλύουν τα προβλήματα μας Βάθος, ότι μας επιλύνουν τα προβλήματα μας εις και ότι έρχεται ο έρωτας να μας σώσει το ρομάντζο, να μας σηκώσει από την πτώση που έχουμε, αλλά στην ουσία φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και όπως λέω και στο ε, το τίτλο του βίντεο, τα αγαθά, τα συναισθηματικά αγαθά χτώνται. Κόρη ξύπνα, ξύπνα κόρη. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε το μήνυμα της κόρης. Γράφει. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε παρακολουθώ στα βίντεο στο κανάλι σου και είμαι ευγνώμων για αυτά που μας λες. Χαίρομαι που με παρακολουθείς, αλλά θα παρακολουθήσεις με πολύ προσοχή και αυτά που σου λέω τώρα εδώ για σένα. Ξέρεις εσύ ποιες. Θα ήθελα να σου πω τη δική μου ιστορία και αν μπορείς να μου πεις τη γνώμη σου και αν πρέπει να πάω σε κάποιο ειδικό, γιατί δεν είμαι πολύ καλά ψυχολογικά γενικά εδώ και κάποια χρόνια. Έτσι τώρα με αυτή την εισαγωγική πρόταση δήλωση μας βάζεις μέσα στην ιστορία ότι εδώ και κάποια χρόνια δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Και δεν έχεις πάει σε ειδικό και δεν έχεις κάνει κάτι γι' αυτό. Ας δούμε λοιπόν πώς το μυαλό σου την λέξη στα αγγλικά, πώς τα έχει καταφέρει να τα γυρίσει έτσι τα πράγματα ώστε να σου πει ότι θα σου βρει μια λύση και αυτή η λύση που θα επιδιώξεις κι εσύ η ίδια να μην είναι μια λύση που θα σε ανεβάζει από την κατάθλιψη και θα σε θεραπεύει, αλλά θα σε καταβυθίζει στην κατάθλιψη και στην άσχημη ε, συναισθηματική κατάσταση, συνθήκη, ακόμη περισσότερο. Εγώ είμαι παντρεμένη και έχω ένα παιδί το οποίο είναι σε σχολική ηλικία. Με τον άντρα μου είμαστε μαζί καμιά δεκαετία, αλλά δεν νιώθω όμορφα μαζί του πλέον. Είσαι παντρεμένη, καμιά δεκαετία, έχεις παιδί, δεν νιώθεις όμορφο μαζί με τον άντρα σου. Τι κάνεις και νιώθεις και κατάθλιψη για την κόπη. Και δεν είσαι καλά. Τι κάνεις. Τι προτείνω ή τι συστήνω να κάνεις. Να πιάσεις τον εαυτό σου να τον πάρεις στη ψυχοθεραπεία. Να πιάσεις και τον άντρα σου, εάν δέχεται και αν συνεργάζεται να κάνετε μαζί θεραπεία ζευγαριού. Να δείτε τι προβλήματα έχει ο γάμο σα και αν επιλύονται, να τα επιλύσετε. Αν δεν επιλύονται, να λύσετε το γάμο σα. Αφήνει εκεί μια κατάσταση αδιαχείριστη. Εσύ δεν είσαι καλά ψυχολογικά και δεν νιώθει όμορφα με τον άντρα σου. Δεν κάνει όμω κάτι γι' αυτό. Δραστικό. Ουσιαστικό και δραστικό. Θα σου πω να γελάσετε. Πριν. 24 χρόνια στον πρώτο μου τούρνο. Έρχομαι μια μέρα από το γυμναστήριο και λέω στον τότε σύζυγο: Έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το γάμο μα. Μου λέει γιατί. Ε, του λέω γιατί έχω πάει στο γυμναστήριο και με φλέρταρε ο γυμναστή. Δεν ανταποκρίθηκα, αλλά μου άρεσε που με φλέρταρε. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο γάμο μα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Η απάντηση του ποιά ήταν. Ε, θα αλλάξει γυμναστήριο, δεν είναι. Δεν άλλαξα γυμναστήριο. Ούτε Αλεξάνδρα. Προσπάθησα πάρα πολύ να διαχειριστώ το ζήτημα. Ο τρόπο με τον οποίο σκεφτόμουν τότε δεν, υπήρχε, δεν ενήχε μέσα το, το διαζύγιο. Δηλαδή ήμουν πάρα πολύ θρήσκα και δεν υπήρχε περίπτωση, δεν μου περνούσε καν από το μυαλό ότι δικαιούμουν να χωρίσω. Προσπάθησα με όλε μου τι δυνάμει και με όλα τα εργαλεία που είχα στα χέρια μου να εξοραίνω και να εξηγιάνω την κατάσταση. Πήγαμε και στο ψυχολόγο κάποιε φορέ. Ήρθε και άλλο παιδί εντωμεταξύ, το οποίο ήθελα πολύ εγώ να έρθω το άλλο το παιδί, γιατί πραγματικά ήμουν σίγουρη ότι δεν, δεν, γινόταν εγώ να χωρίσω. Δεν υπήρχε περίπτωση να χωρίσει η κόρη του παπά, η δασκάλα του κατοικητή του κτλ. Και στο τέλο τη ημέρα, όταν ένιωθα πάρα πολύ άσχημα και δεν ένιωθα καθόλου όμορφα μέσα στο γάμο μου, και ούτε εκείνο ένιωθε όμορφα μέσα στο γάμο του, και γενικά όσο ήμασταν μια δυστυχισμένη ατμόσφαιρα, χωρίσαμε. Δεν χώρισα για να είμαι με άλλον, δεν άλλαξα τον άνδρα μου. Χώρισα και από τα 26 μου που χώρισα, μαζεύω τα κομμάτια μου, εξακολουθώ ακόμη να μαζεύω τα κομμάτια μου. Όχι μόνο από τον γάμο, αλλά και από τα προβλήματα που μου άφησε η κακοποιητική παιδική μου ανατροφή. Τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, για την οποία έχουμε μιλήσει στο κανάλι πρόσφατα. Ψάξτε το βίντεο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δεν σου λέω αυτό που έκανα εγώ για να το κάνει. Απλώ σου λέω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι όταν δεν νιώθει καλά με τον εαυτό σου και όταν δεν νιώθει όμορφα με τον άντρα σου, δεν το αφήνει να, να, κάθεται. Γιατί αν το αφήνει να κάθεται, θα πάθει αυτό που είπατε εσύ. Εγώ πριν χρόνια είχα έρωτα με ένα παλικάρι, τότε ήμουν πολύ νεαρή, στην αρχή τη δεκαετία των 20. Είχαμε σχέση για πάρα πολύ λίγο, δύο-τρεις μήνες μόνο, αλλά χωρίσαμε γιατί αυτός δούλευε βράδυ, ήταν μέσα στη νύχτα, είχε γυναίκες στη ζωή του πολλές, και ήταν και πολύ νεαρός. Εγώ έκανα να τον ξεχάσω πολλά χρόνια. Μέχρι και τώρα, τόσα χρόνια μετά, τον σκεφτόμουν πολύ και τον παρακολουθούσα στο Instagram. Πώς ζούμε τις ζωές μας έτσι, πώς ζείτε τις ζωές σας έτσι. Είσαι μέσα σε ένα γάμο, δεν είσαι καλά στο γάμο σου, δεν είσαι καλά ψυχολογικά, αλλά εσύ παρακολουθείς το Instagram τον πρώι με τον οποίο έζησε δύο-τρει μήνες μαζί κάτι και που τότε τον χώρισες, γιατί ήτανε, δούλευε νύχτα, είχε να κάνει με πολλές γυναίκες κλπ. Και λοιπά, και λοιπά. Αυτός ο άνθρωπος, ο μεγάλος μου έρωτας για μένα, εμφανίστηκε μετά από τόσα χρόνια στη ζωή μου, ξανά παντρεμένη και δυο πλέον. Μου έστειλε πολύ όμορφα λόγια και πως πάντα με παρακολουθούσε και αυτός και ήθελε να μιλήσουμε, αλλά δεν είχε το θάρρος γιατί είμαι παντρεμένη. Τελικά βρήκε το θάρρος και του δώσες και εσύ, γιατί και εσύ τον παρακολουθούσε. Μιλούσαμε αρχικά για λίγο, για μερικού μήνε. Μου είπε να βρεθούμε και εγώ του είπα όχι. Σταματήσαμε να μιλάμε γιατί υπήρχε μια έλξη έντονη. Θυμήθηκα τα παλιά. Είχα ανάγκη να νιώσω όμορφα και ένιωσα πόσο μάλλον με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν το ξανά ποτέ μου. Ό,τι θα σου γράψω. Είναι η πρώτη μου φορά. Σε πιστεύω ότι είναι η πρώτη σου φορά. Σε πιστεύω ότι είναι η πρώτη σου φορά που ένιωσε έντονη ψυχοπαθολογική έλξη για τον παλιό πρώην, ενώ μέσα σε ένα γάμο, στον οποίο δεν νιώθει καλά στο γάμο, δεν νιώθει όμορφα, δεν νιώθει καλά γενικά, αλλά δεν κάνει κάτι για να το διορθώσει. Σταματήσαμε που λε να μιλάμε και μετά του έστειλε εγώ. Δεν άντεξα, του έστειλα. Και επιδίωξα να το δω. Πραγματικά έλειωσα αλήθεια. Φαινόταν και αυτό ότι έλειωσε. Δηλαδή, επειδή να ξαναβρεθείτε κάπου σε ένα δημόσιο χώρο, δηλαδή, πα τυχαία από τη δουλειά του ή από κάπου να το δει. Πραγματικά έλειωσε αλήθεια. Φαινόταν και αυτό ότι έλειωσε. Μου έστειλε κατευθείαν μήνυμα. Αρχίσαμε να μιλάμε και βρεθήκαμε. Ήταν όνειρο. Μετά μου έστειλε ξανά και ξανά. Στα τηλέφωνα μιλάμε όποτε μπορούμε, αλλά δεν βρεθήκαμε ξανά. Αυτό τώρα, από ό,τι κατάλαβα, έχει τύψει. Πιστεύω πω ήταν και η πρώτη του φορά και μου είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που πήγε με άλλη γυναίκα στο γάμο του και ότι δεν το μετάνιωσε. Όποτε μιλάμε, μου λέει όλο πω έχει τόσα πολλά προβλήματα, ότι δεν είναι καλά, δεν ξέρει πόσο θα αντέξει σε ένα γάμο που δεν νιώθει χαρούμενο και το μόνο που τον νοιάζει τώρα είναι η δουλειά του και τα παιδιά του. Αλλά εγώ βλέπω αυτό το ζευγάρι στον έξω κόσμο λε να δίνει καλή εντύπωση, να φαίνονται ευτυχισμένοι σαν ζευγάρι. Εγώ βλέπω ότι του αρέσει αυτό το παράνομο, αλλά δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Δεν μπορεί να με βλέπει, έχει πολύ άγχος το τι θα πει και τι θα κάνει, αλλά δεν θέλει και να κόψουμε. Ούτε εγώ. Και είχε κάποια προβλήματα να αντιμετωπίσει, είχα και εγώ κάποια προβλήματα στη δική του οικογένεια, είχα και εγώ κάποια προβλήματα στη δική μου οικογένεια και ξαφνικά μου στέλνει αυτά. Και τη γράφει τα εξή μηνύματα με το στέλνει screenshot. Τα θέματα όλα είναι ρευστά. Από τη μια στιγμή στην άλλη, εκεί που νομίζουμε ότι είναι όλα καλά, μπορεί και να μην είναι. Εγώ είμαι πολύ στενοχωρημένο. Δεν είμαι καλά. Όλα καλά θα πάνε, θα δει. Και τη λέει για το πρόβλημά τη. Και επειδή είμαι άνθρωπο τη λογική και τη ορθή σκέψη, θα σου πω να αφοσιωθεί στην οικογένεια σου που σε χρειάζεται και εμεί ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί και να ξαναείμαστε όπω ήμασταν και είμαστε. Όμω τώρα δεν πρέπει. Δεν θα νιώθω καλά σαν άνθρωπο. Πιστεύω να με καταλαβαίνει τι Στο είπα, δεν το θέλω, όμω το θεωρώ πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε, γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπο με κάποια θέματα, έχω κάποιες ευαισθησίες και κάποια πράγματα τα βλέπω σαν νόμους. Άγραφους μεν, αλλά νόμους για μένα. Δεν μετάνιωσα τίποτα και στο είπα και στο ξαναλέω πως μπορεί να ξαναβρεθούμε γιατί σίγουρα το θέλουμε. Και εσύ όπως και εγώ. Όμω τώρα σε αυτή τη φάση νιώθω ότι πρέπει να το αφήσουμε λίγο στην άκρη και να δούμε τις οικογένειές μας που μας έχουν ανάγκη. Εγώ αυτό που νιώθω για σένα δεν θα μου περάσει όπως δεν μου πέρασε τόσα χρόνια και αυτή ήταν η ανάγκη που με έφερε σε σένα ξανά τώρα. Όμως αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα πράγματα και εμείς πίστεψέ με θα ξαναβρεθούμε να ξέρεις. Δεν είμαι σίγουρος. Στο ξαναλέω δεν θέλω. Όμως οι αρχές μου αυτό μου λένε τώρα. Δεν θέλω να παίζω με τα συναισθήματά μας και στο ξαναλέω πως ό,τι νιώθεις το ίδιο νιώθω και εγώ. Απλώς αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχει κατάσταση νομίζω πως πρέπει να σταματήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι για λίγο ή αν είναι για πάντα που δεν θα το ήθελα σίγουρα όμως. Τώρα νιώθω πω αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ πάντω δεν θέλω ούτε να με μπλοκάρει ούτε να με σβήσει. Εγώ δεν θα σε μπλοκάρω, δεν θα σε σβήσω. Και σου το είπα και χθε πω σκέφτομαι. Αν θέλει να με μπλοκάρει και να με σβήσει, δεν μπορώ να σε εμποδίζω. Εγώ θα σε σκέφτομαι συνέχεια. Θα είσαι το απόλυτο αποθυμένο μου. Σε θέλω πάρα πολύ. Είσαι η γυναίκα που με καλύπτει σαν άνδρα και μαζί σου είμαι αυτό. Όμω το ξαναλέω, θέλω να πράττω με τη λογική και όχι με το συνέστημα σω αυτό να μην είναι σωστό, όμω γενικά έτσι κρατώ στη ζωή μου. Θέλω να με καταλάβει και να μην παρεξηγήσει, είσαι το μεγάλο μου αποθυμένο. Δώσε μου χρόνο, σε παρακαλώ, δεν είμαι καλά να ξέρει τι γράφει. Αυτά προφανώ είναι μηνύματα που, απαντά, που τι απαντάει αυτού σε αυτά που του στέλνει. Αυτή δεν μπούν τα στέλνουν σε αυτά που του στέλνει. Είσαι και το ξέρει η μεγάλη μου αγάπη. Θέλω να ηρεμήσω, είμαι πολύ πιεσμένο και δεν μπορώ να διαχειριστώ όλο αυτό που μου συμβαίνει. Κατάλαβε με σε παρακαλώ, περνάω δύσκολα τον τελευταίο καιρό και ήσουν η λιαχτίδα μέσα στην άβυσο που μου έδερνε. Μόνο αυτό σου λέω για να το εμπεδώσει τι εννοώ. Θέλω να καταλάβει πολύ καλά πω αυτή τη στιγμή είμαι σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο από τα προβλήματα που υπάρχουν στην οικογένειά μου. Και αν δεν το κάνω, δεν θα είμαι καλά σαν άνθρωπο. Νιώσε με σε παρακαλώ, μην με στενοχωρήσει. Ξέρει τι είσαι για μένα. Το ξέρει πολύ καλά, το ένιωσε. Το είδε με τα μάτια σου. Είσαι μεγάλη μου αγάπη και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Και μου λέει η φίλη που μου στέλνει τα μηνύματα. Στα στέλνω για να δει. Χάνω άδικα τον καιρό μου. Τον καιρό σου κόρη. Είσαι παντρεμένη κόρη. Ζήσε ένα γάμο με έναν άλλον άντρα κόρη. Πώ χάνει άδικα τον καιρό σου κόρη. Τι εννοεί χάνει άδικα τον καιρό σου. Εννοεί ότι θα μπορούσε να κάνει εξουσιακή σχέση με έναν άλλον παντρεμένο ή έναν ελεύθερο και χάνει άδικα τον καιρό σου που κάνει με αυτό. Αυτό ο άνθρωπος δεν θέλει να περνάμε όμορφα, έστω κρυφά. Πάλι μιλήσαμε και μιλάμε κανονικά, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Μετάραξε αυτό που ήρθε μετά από τόσα χρόνια και θέλω να το ζήσω, έστω και κρυφά. Είχα τόσο έρωτα και τώρα νιώθω τόσο όμορφα. Αλλά δεν ξέρω πώ να φερθώ και νιώθω πολύ μελαγχολία. Συγγνώμη αν σε κούρασα. Ήθελα να σου τα πω, αγαπημένοι μου παιδιά. Εγώ είχα μόλι σηκωθεί από τον απογευματινό που να τα διαβάζω αυτά. Ή, ήμουνα στον άλλον καφέ τώρα, το δεύτερο και τη απάντησα αυτόματα. Κόρη τη γραφώ. Ο άνθρωπο αυτού έχει φιλότιμο. Νιώθει τύψει που απατάτε του συντρόφου σα. Και επίση, ίσω πιστεύει πω λόγω των εντό εισαγωγικών αμαρτιών σα δημιουργούνται και προβλήματα υγεία και λοιπά στι οικογένειέ σα. Αυτό που κάνετε, τη γράφω, δεν είναι σωστό. Είστε παντρεμένοι με άλλου ανθρώπου. Κανονικά χωρίζουν οι άνθρωποι από γάμα που δεν του κάνει, το ξεπερνάνε το χωρισμό, κάνουν ψυχοθεραπεία κλπ. και μετά κάνουν άλλε σχέσει. Εσύ δηλαδή θεωρεί πως είναι ορθό αυτό που κάνετε, είσαι εντάξει με τη συνείδησή σου. Νιώθεις όμορφα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Στο λέξε ξεκάθαρα στα μηνύματα πω έχει έρωτα για σένα, αλλά όχι το. Λοιπόν, νομίζω ότι σε απάντησα πάρα πολύ αυστηρά. Πολύ αυστηρά δεν απάντησα. Αλλά θέλω να σα μάθω. Νεαρά μου κορίτσια. Γιατί το κορίτσι είναι νεαρό, ούτε 35 δεν θα νεαρά μου κορίτσια και νεαρά μου αγόρια, να ακούσετε από μια μεγαλύτερη γυναίκα, στη μέση ηλικία, ότι τα αγαθά κόπης χτώνται. Τα συναισθηματικά αγαθά κόπης χτώνται. Κόπης είναι δοτική, που σημαίνει με κόπους, χτώνται σημαίνει αποχτιούνται. Την αχαρά, την, τον, την ευτυχία αν θέλετε, την ευδαιμονία αν θέλετε δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε χωρίς να κοπιάσουμε. Ναι, είναι κοπιαστικό να μπει στη διαδικασία να κάνεις ψυχοθεραπεία. Ναι, είναι κοπιαστικό να μπει στη διαδικασία να κάνεις θεραπεία ζευγαριού. Ναι, είναι πολύ κοπιαστικό να χωρίσεις. Είναι πολύ κοπιαστικό να μεγαλώσεις μόνο σου, μόνη σου παιδιά. Είναι πολύ κοπιαστικό. Και σίγουρα φαίνεται πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο, θα έλεγα, ελκυστικό το να μένουμε στο γάμο μας, να έχουμε τα ωφέλη του γάμου μας, ίσως τη, τη στέγη, την, ε, ίσως και την οικονομική εξασφάλιση, ίσως και όχι την κοινωνική εξασφάλιση, να μην χαλάμε καθόλου τα, τα κακό κείμενα ή τα κείμενα τέλο πάντων. Όπω και αν είναι τα θέματα, γιατί μπορεί να μην είναι ο γάμο το πρόβλημα, που λες ότι δεν νιώθει όμορφα απέναντι στον άντρα σου. Μπορεί, και, γενικότερα να έχει ζήτημα και να πρέπει να κάνει θεραπεία, ψυχοθεραπεία, ίσω και αντικαταθλιπτική θεραπεία για να το ξεπεράσει. Δηλαδή, δουλεύουμε τον άντρα που είμαστε παντρεμένοι μαζί του, δουλεύουμε τη γυναίκα που είμαστε παντρεμένοι μαζί μα, ότι και καλά είμαστε σε εκείνο το γάμο, ότι είμαστε σε εκείνη την οικογένεια, ότι η ενέργεια μα μένει εκεί. Και εμεί θεωρούμε ότι μπορούμε μια χαρά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να επενδύουμε το χρόνο μα σε μια καψούρα, σε έναν έρωτα που έρχεται απ' έξω. Και να στείλουμε και μην είμαστε ψυχολόγο, να τη ρωτήσουμε αν χάνουμε το χρόνο μα που προσπαθούμε να πείσουμε τον παλιό μας ερωτικό σύντροφο με τον οποίο ακολουθούμε τόσα χρόνια στα Instagram και μας ακολούθησε κι αυτός και τον πήραμε από κοντά και μας πήρε από κοντά και το κάναμε μια φορά και μετά αυτός νιώθει ενωθείς και τύψεις και λέει να σταματήσουμε και εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να τον πείσουμε να έχουμε αυτό το πολύ γουάου wow πράγμα το οποίο θα μας λύσει τα προβλήματά μας. Η καψούρα δεν σου λύνει τα προβλήματα. Το κέρατο που φορά τον άνδρα σου, το κέρατο που φορά τη γυναίκα σου δεν σου επιλύει τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι μέσα σου χρειάζεται να κάνεις ενδοσκόπηση. Χρειάζεται να κάνεις ιδιαίτερη δουλειά με τον εαυτό σου προκειμένου να βρεις ποια είναι τα ζητήματά σου, ποια είναι τα τραύματα σου, τα ανεπίλητα που κουβαλάς μέσα σου από την παιδική σου ηλικία και με πολύ πνευματικό και συναισθηματικό κόπο να δουλέψεις προκειμένου να ξεπεράσεις τους εσωτερικούς σου δαίμονες και φόβους, να ενδυναμωθείς και να μπορείς να ζεις μια ζωή ελεύθερη, ελεύθερη ζωή, δυνατή ζωή και χαρούμενη ζωή μένοντα εγκλωβισμένοι σε καταστάσει που δεν μα ταιριάζουν, χρησιμοποιώντα του άλλου ανθρώπου και χρησιμοποιώντα και του εαυτούς μα, μπαίνοντα μέσα σε σχήματα τα οποία είναι το λιγότερο ατελή και ψευδή, δεν επιλύνουμε τα προβλήματά μα. Κόρη, κόρη, οι κόρε, ή. Σα παρακαλώ. Δεν είναι μάθημα ηθικής αυτό δεν το λέω από ένα χώρο ηθικής. Δεν το λέω όπως θα το έλεγε ο πατέρας μου που είναι ιερέας, που θα έλεγε νέα αμαρτία και ξέρω εγώ ό,τι σημαίνει η αμαρτία. Δεν το λέω από νόμο, από, από θέμα κοινωνική ηθικής, τι θα πει ο κόσμος. Το λέω από ουσιαστικό πρόβλημα. Το να πας να τα φτιάξει με έναν που είχε παλιά καψούρα, είχε παλιά κουβέντα που εσύ τον χώρισε παλιά. Εσύ, γι' αυτό σε χώρισε, αλλά δεν δούλεψε από την αρχή το πράγμα. Και το να ακολουθεί το Instagram και σε ακολουθεί και επιδιώκεται να κάνετε εξουσιαστική σχέση και συναισθήματα και πράγματα, ιστορίε κακά και να λέτε τα προβλήματά σα και να λέει αυτό τα προβλήματα με τη γυναίκα του και να λέει εσύ τα προβλήματα σου με τον άνδρα σου και να λέει αυτό τα προβλήματα με τα παιδιά του και εσύ με τα παιδιά σου και Δεν μπορώ. Είναι μια τεμπέλικη ζωή αυτή. Τεμπέλικη ψυχικά, τεμπέλικη ψ... συναισθηματικά, τεμπέλικη πνευματικά, η οποία σε κουράζει πάρα πολύ σωματικά νομίζουμε πως είναι ο εύκολος δρόμος το να τα φτιάξουμε έναν παντρεμένο με μια παντρεμένη, το να πατήσουμε τον άντρα μας ή να πατήσουμε τη γυναίκα μας ή το σύντροφό μας ή τη σύντροφό μας, νομίζουμε πως είναι ο εύκολος δρόμος, είναι όμως ο δρόμος ο οποίος μας φέρνει ακόμη περισσότερο πόνο, ακόμη περισσότερη καταθλίψη, ακόμη περισσότερη μελαγχολία. Στη ψυχοθεραπεία χθε θα πας. Χθε. Χθε και χθε. Και πες μου τι δεν καταλαβαίνει από τα βίντεο που παρακολουθείς εδώ στο κανάλι. Έχουμε κάνει τόσα βίντεο για σχέσει με παντρεμένου. Τόσα βίντεο. Νομίζω πρέπει να εστιάσουμε λίγο στι σχέσει παντρεμένων με παντρεμένου. Γιατί εκεί, σαν να και έρονται κάποια προβλήματα. Έρονται μέσα στο μυαλό, σαν να και φεύγουν κάποια ζητήματα. Για να. Α, εντάξει, Μωρή, είναι και αυτό παντρεμένο. Είμαι κι εγώ παντρεμένη. Είναι κι αυτή παντρεμένη. Είμαι κι αυτό παντρεμένο. Ποτέ είναι εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει. Σταματήστε να ζείτε τη ζωή σα έτσι. Είναι τεμπέλικο και πολύ κουραστικό. Τα συναισθηματικά αγαθά επίσης κόπισκτο. Μας το εύχομαι να κοπιάσουμε αρκετά, να κοπιάσουμε, ξαναλέω, με την εσωτερική δουλειά, με τον εαυτό μας, όχι να κοπιάσουμε να τρέχουμε τον άλλο ξοπίσω και να του στέλνουμε μηνύματα και να προσπαθούμε να τον, να τον τραβήξουμε να έρθει πίσω στην αμαρτωλή μας σύνδεση και συνέβρεση. Όχι τέτοιο κόπο! Να κάνει τον άλλο στόρκινγκ όπω με τον εαυτό σου μέσα σου, να βρει και είναι τα δικά σου ζητήματα. Να δουλέψει με τον εαυτό σου. Έλα εκεί. Λες. Μας το εύχομαι να κοπιάσουμε πνευματικά, ψυχικά και ηθικά και να απολαμβάνουμε τους καρπούς των κόπων μας. Και ακόμη κι αν ένας άνθρωπος είναι μόνος του, χωρίς σχέση, χωρίς έρωτα, χωρίς σεξ, αλλά ζει τη ζωή του με ελευθερία, έχει επιλύσει τα εσωτερικά του ζητήματα, έχει ξεκαθαρίσει τη σχέση του με τον αυτό του και τους άλλους ανθρώπους γύρω του, Μπορεί να ζει σε μεγάλη αρμονία και να είναι πολύ καλύτερα ψυχολογικά από ένα πρόσωπο το οποίο παραμένει μέσα στα κουτάκια που έχει χτίσει για να κρυφτεί και προσπαθεί να χτίσει παράλληλα κι άλλα κουτάκια έξω από τα κουτιά. Ελευθερία, ελευθερία.